διαγράφει ο κύριος Μητσοτάκης. Γιατί μίλησα για τις περιουσίες που χάνονται από τα κόκκινα δάνεια. Αν με διαγράφει γιατί αντιτάχθηκα στη ΓΟΠ ατζέντα για τα ομόφυλα ζευγάρια. Αν με διαγράφει γιατί παρουσία του διαφώνησα για τον τρόπο λήψης της απόφασης από το επιτελικό κράτος ερήμην των βουλευτών. Αν με διαγράφει γιατί του ζήτησα να ελέγξει τα καρτέλ στην ακρίβεια. Αν με διαγράφει γιατί του επισήμανα την ανάγκη να στραφούμε στους πολλούς, τότε είναι τιμή μου. Αν με διαγράφει για να στείλει μήνυμα σε άλλους, είναι απαράδεκτο. Αν όμως, ως πρόφαση για τη διαγραφή μου, χρησιμοποιείται το γεγονός ότι παρουσία του, αλλά και στη Βουλή θεσμικά, ως δικαιούμαι και υποχρεούμαι. Ανέδειξα φωτογραφικό διαγωνισμό του Υπουργείου Πολιτισμού, ο οποίος σκανδαλωδώς ανατέθηκε σε μια εταιρεία χωρίς συναγωνισμό και στην ελάχιστη τιμή, τότε θέλω να θυμίσω και να δηλώσω ότι ο έλεγχος των υπουργών από τους βουλευτές, αλλά και η απεριόριστη ελευθερία λόγου και κρίσης τους, είναι συνταγματικά κατοχυρωμένο δικαίωμα του πολίτη. Και σε καμία περίπτωση δεν συνιστά λόγω διαγραφής. Άρα είναι αυταρχική η απόφαση του Πρωθυπουργού. Σας είπα τόσα πράγματα. Νομίζετε ότι πρέπει να εγκαταλείψω τον αγώνα για τους πολλούς.